Ακούστε να δείτε, είναι η δεύτερη φορά που συναντώμεθα για αυτό το πράγμα και σας έχω καλέσει. Η Νέα Κύος πρέπει να παραμείνει καθαρή. Αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη. Είτε αυτοί οι ανθρώποι που βάζουν τα κηδιώσιμα, τους οποίους πήρα τηλέφωνο, είτε αυτοί που βάφουν τις ταμπέλες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι η ταμπέλα αυτή είναι για την ασφάλεια του πολίτη και δεν φαίνεται καθόλου. Ποιος θα καθίσει να φτιάξει αυτά τα πράγματα χωρίς να χαλάσει λεφτά? Χρειάζονται χρήματα. Γίνεται πολλή προσπάθεια από το Δήμο Άργους Μυκηνών. Τους στέλνω το δεύτερο μήνυμα ότι από εδώ και πέρα καμία ανοχή. Δηλαδή πλέον, πώς λέγεται ας πούμε ο τάδε Αθανασόπουλος που έχει κηδιώσιμο εκεί επάνω? Έχω ταμπλό από ό,τι βλέπετε τεράστια μέσα στη Νέα Κύο, 15 ταμπλό, για να κάνουν αυτή τη δουλειά και να εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες. Αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη. Και μερικοί φίλοι μας εθελοτυφλούν σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει για να είναι καθαρός ο Δήμος Άργους Μυκηνών και ειδικά η Δημοτική Κοινότητα Νέας Κύου. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται τώρα τον τελευταίο καιρό, εδώ και 1,5 μήνα. Έχουν αρχίσει πάλι τα οπαδικά συνθήματα, τα οποία και σε αυτού στέλνω το μήνυμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν θύρες 7, θύρες 5, θύρα 6, θύρα 13. Αυτή δεν είναι η εικόνα. Αυτή δεν είναι εικόνα πραγματικά, παιδιά, και είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένος. Γιατί προσπαθούμε να έλξουμε τον κόσμο, να έρθει στη Νέα Κύο και βλέποντας αυτή την εικόνα, βλέπετε τώρα, σε στήλους, σε πάνω, στα ταμπλό, στις στάσεις. Οι στάσεις τώρα του λεωφορείου είναι εικόνα αυτή εκεί πέρα. Μα, έλεος ρε παιδί μου, άμα θέλουν να το κάνουν στο σπίτι τους, στο μαγαζί τους, στην πόρτα τους, στην πλάτη τους. Όχι αυτή η εικόνα να πούμε σε κοινή θέα. Τώρα ποιος μπορεί να τα καθαρίσει και να τα επαναφέρει αν θέλετε? Σκεφτείτε ότι στη Νέα Κύο αυτή τη στιγμή έχω δύο παιδιά. Προσπαθούν να κρατήσουν το πράσινο σωστό, να κρατήσουν την καθαριότητα σωστή. Θα προσπαθήσουμε εμείς τώρα και μερικοί δύο-τρεις εθελοντές να κάνουμε με τον πρόεδρο τον κύριο Σαριγιάννη, να κάνουμε την κίνηση να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτά τα πράγματα για να παραδώσουμε στους πολίτες, τους πραγματικούς που δεν εθελοτυφλούν, την εικόνα που τους πρέπει και τους αξίζει. Εδώ, τι να κάνω, πέστε μου τη λύση εσείς. Πώς πρέπει να γεμίσω του ανεγκέφαλου το μυαλό ότι εδώ πέρα είναι για να προστατεύει την ασφάλειά του? Είναι stop κιόλας και αν δεν το βλέπει κάποιος. Τελείωσε και βγαίνουμε σε μια οδό η οποία από ό,τι ξέρετε έχει το 45-50% της κίνησης αργολίδος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι αποτέλεσμα θα έχουμε εδώ πέρα, γίνει ένα ατύχημα. Απέναντι είναι περίπτερο. Δίπλα είναι η ψαραγορά μας που προσπαθούμε και αυτή να τη φτιάξουμε, οπότε να είναι ελκυστική. Δεν ξέρω ότι εδώ παίζουν παιδιά δίπλα, είναι η παιδική χαρά. Δεν ξέρω πραγματικά τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Ας το κάνουν όπως είπα στο σπίτι τους, στην επιχείρησή τους, όπου αλλού, όχι εδώ, όχι στο δημόσιο χώρο. Γι' αυτό λέγεται δημόσιος χώρος. Γι' αυτό λέγεται δημόσιος χώρος.